«Τάχα δεν προξενείται σε όλους θαυμασμούς», λέγει ο Άγιος Γρηγόριος ο Παλαμάς στο λόγο του εις τα εισόδη της Θεοτόκου. «Δεν προξενείται σε όλους θαυμασμούς, πως η Τριετής Παρθένος έγινε όλη διόλου οικία του οικονομούντος πανσόφους Θεού τα ειδικά της μυστήρια». Πως δηλαδή, ενώ ήταν τριών μόλις ετών, αποδέχθηκε όλο αυτό το σχέδιο της Θείας Οικονομίας και αντί να παίζει ή να είναι στα μητρικά σαγκάλας, δέχθηκε να εγκλειστεί μέσα στο ναό, μέσα στα Άγια των Αγίων. «Δεν θαυμάζεται», λέει ο Άγιος, «πως έκαμεν κρίσιν σοφωτάτην ανάμεσα στη φύση και τον πλάστη της φύσεως», σαν να έκανε ένα δικαστήριο δηλαδή, λέει ο Άγιος, «και έκρινε τι είναι ανώτερο και σπουδαιότερο, οι κτίσεις ή ο κτίστης, ο δημιουργός της κτίσεως, και δίδει μεν το καλύτερο μέρος εις τον πλάστην, και προτιμά τον Θεόν περισσότερο από τις αγκάλας τας πατρικάς και τας μητρικάς, δεν είναι για όλα αυτά θαυμαστή. Προκρίνει δε τον ναόν του Θεού και τον αρχιερέα καλύτερα από τους συγγενείς και τον οίκο της. Και όλα μεν τα καταφρονά, μόνο δε τον Θεόν εναγκαλίζεται και προστρέχει εις αυτόν χαίρουσα. Όντως, αληθινά, περί αυτής είπεν ο Δαβίδ προς τον Θεόν, δικαιοσύνη και κρίμα, ετοιμασία του θρόνου σου». Δηλαδή, αρετή και δίκαιη κρίση είναι αυτό που ετοιμάζει το θρόνο σου. Και θρόνος δεν είναι παρά η ίδια η Παναγία μας. Και πάλι, δικαιοσύνη και κρίμα κατόρθωση του θρόνου αυτού. Επειδή η Παρθένος θρόνος Θεού εχρημάτισε, ή μάλλον υπήν, ή να πούμε καλύτερα, αυτής μόνης είναι το προνόμιο τούτο, το να ονομάζεται θρόνος. Γιατί η μεν ανώτατης τάξης των αγγέλων δεν ονομάζονται ενικός σε ενικό ρυθμό και κυρίως θρόνος, αλλά θρόνη. Για μέσω δε του θρόνου τούτου της Θεοτόκου, περισσότερο παρά διαμέσου εκείνων των θρόνων, έγινε η κατόρθωση του μεγάλου κρίματος και της απορρίτου δικαιοσύνης του Θεού. Εκπληρώθηκε δηλαδή το σχέδιο του Θεού για τη σωτηρία των ανθρώπων. Τέτοια γνώμη είχε η Παρθένος κριτικοτάτην και ένδοξον. Δηλαδή είχε μια διάκριση πολύ βαθιά και πολύ σοφή και αυτή τη γνώμη και τη διάκριση την απέδειξε εις όλους αληθινή και προτού να φτάσει εις μέτρων ηλικίας πριν καν οριμάσει όπως συνήθως οριμάζουν οι άνθρωποι σε κάποια ηλικία. Πριν φτάσει σε αυτή την ηλικία έδειξε ότι είχε πολύ όριμη και σοφή κρίση. Αλλά τι δημιουργώ για τους επιγείς λάμψοντας ανθρώπους και δεν πλέπω και τον περθενικών στέφανον ή τι δεν φέρω εις εγκόμιον της Παρθένου τους ασωμάτους αγγέλους, γιατί όχι μόνο οι άνθρωποι όπως ο προφήτης Δαβίδ εγκομιάζουν το θρόνο του Θεού που είναι υπεραγία Θεοτόκος, αλλά και οι ασώματες δυνάμεις. Επειδή γάρι Παρθένος έλεγε, έμελε να γεννήσει τον φύση ανώτερον απ' όλα και ουράνια και επίγεια Θεών, γι' αυτό και αυτή από βρέφος ακόμη έγινε και αυτόν τον αγγέλων υψηλότερα. Γιατί σε ποιον άγγελο υπόθηκε εκείνο που ελέγχθη σε αυτήν όταν ακόμα ήταν ήπιο, δηλαδή το «και επιθυμήσει ο βασιλεύς του καλού σου»? Δεν επιθύμησαν και αυτοί οι άγγελοι να παρακύψουν εις τα διαμέσου αυτής χαριστέντα μυστήρια κατά των κορυφαίων Πέτρων? Και διαμέν την ανωτάτη των αγγέλων ταξιαρχίαν, γράφει ο Ισαΐας ότι «και σεραφείμ ιστήκεσαν κύκλο αυτού» και τα σεραφείμ στεκόντουσαν γύρω από αυτόν. Για δε την Παρθένου, γράφει ο Δαβίδ, «παρέστη η βασίλισσα εκ δεξιών σου». Βλέπει τη διαφορετική στάση
Βλέπεις τη διαφορετική στάση. Μάθανε λοιπόν και τη διαφορετική τάξη. Η βασίλισσα, λέγει ο προφήτης Δαβίδ, στέκεται εκ δεξιών σου. Και ο προφήτης Ισαΐας λέγει, τα σεραφείμ στέκονται γύρω από αυτόν, γύρω από τον θρόνο του Θεού που είναι υπεραγία Θεοτόκος. Βλέπεις λοιπόν τη διαφορετική στάση, ή μάλλον πιο σωστά, ο Ισαΐας λέγει για τα σεραφείμ ότι στέκονται γύρω από τον Θεό. Η Παναγία μας όμως, η Βασίλισσα, στέκεται εκ δεξιών του Θεού. Μάθανε λοιπόν και τη διαφορετική τάξη. Τα μέσα σεραφείμ είναι τριγύρω στο Θεό. Η Δε Βασιλής Παρθένος βρίσκεται πλησίον εις Αυτόν, η οποία θαυμάζεται και επαινείται από Αυτόν τον Θεό. Ώστις, ως αν να την κηρύττει εις όλας τας αγγελικάς δυνάμεις, φωνάζει σύμφωνα με το άσμα ασμάτων. Τι καλή είναι η πλησίον μου. Φωτός είναι φωτεινοτέρα, του παραδείσου ευανθεστέρα και κόσμου παντός ορατού και αοράτου κοσμιωτέρα. Είναι πόσο καλή είναι αυτή που είναι πλησίον μου, η υπεραγία Θεοτόκος, φωτεινότερη από το φως, με πλουσιότερα άνθη από αυτά που έχει ο Παράδεισος και ανώτερη και ωραιότερη και κοσμιότερη από κάθε ορατό και αόρατο. Ούμον δε πλησίον στον Θεόν βρίσκεται η Παρθένος, αλλά και εκ δεξιών εστί, και έτσι είναι το πρέπον. Δεν είναι απλώς κοντά στον Θεό, αλλά είναι στα δεξιά Του. Γιατί όπου ο Υιός της εκάθισεν εν δεξιά της μεγαλοσύνης εν ουρανής, εκεί στέκεται και η Παρθένος μήτυρ Του, όχι μόνο γιατί αγαπά και ανταγαπάται περισσότερο από όλους για τους φυσικούς νόμους της μητρότητας, αλλά και ως αληθώς θρόνος του Θεού. Όπου δε κάθεται ο βασιλεύς, εκεί εξ ανάγκης πρέπει να στέκεται και ο θρόνος του. Αυτό το θρόνο έβλεπε και ο Ισαΐας ανάμεσα σε εκείνο το χωρόν του Σεραφείμ και έλεγε αυτόν υψηλόν και επιρμένον. Τον ονόμαζε το θρόνο αυτό υψηλό και επιρμένο, σηκωμένο επάνω απ' όλα, φανερώντας με τα αυτά τα ονόματα την υπέρ τους αγγέλους υπεροχήν της Παρθένου. Διότι αγκαλά και ύστερα από την Παρθένου να έχωσει τώρα τη δεύτερη στάση τα Σεραφείμ, κατά την αξία όμως δεν έχουν δεύτερη την τάξη. Διότι αν ήταν έτσι, ήθελε είναι η Παρθένος κατά σύγκριση ο λίγων μόνον ανώτερη από αυτά. Αλλά καθώς η Εκκλησία μας ψάλλει το άξιον εστί, ασυγκρίτως υπερέχει η Παρθένος των Σεραφείμ. Όθεν από εδώ μπορούμε να καταλάβουμε πως μήτε η Παρθένος θέλει πάψη στους αιώνας από τον ευεργετή όλη την κτήση, όχι μόνο την ανθρώπινη και δική μας, αλλά και όλες τις τάξεις των αγγέλων. Ότι δε και αυτοί ασώματοι μαζί με μας διαμέσου της Παρθένου εγγίζουν και πλησιάζουν στην απλησίαστη του Θεού φύση, πάλι ο Ισαΐας το φανέρωσε. Η Παναγία δηλαδή ευεργετεί και θα ευεργετεί στους αιώνας όχι μόνο όλους τους ανθρώπους ως καθήμενοι εκ δεξιών του Υιού αυτής, αλλά και όλους τους αγγέλους. Και μας λέγει γι' αυτό ο προφήτης Ισαΐας ότι δηλαδή και οι άγγελοι, οι ασώματοι άγγελοι ευεργετούνται εξαιτίας της Θεοτόκου και πλησιάζουν την απλησίαστη φύση του Θεού. Είδε ο προφήτης Ισαΐας ένα από τα Σεραφείμ που πήρε τον άνθρακα από το θυσιαστήριο, όχι αμέσως, αλλά μέσω της λαβίδας, για της οποίας εκαθάρισε τα προφητικά του χείλη. Και η θεωρία αυτή της λαβίδας ήταν όμοια με την κεωμένη και μη φλεγωμένη βάτο που είδε ο Μωυσής. Ποιος δεν γνωρίζει πως η Παρθένος είναι και η βάτος εκείνη, η φλεγωμένη, αλλά μη καταφλεγωμένη, η βάτος που
έβγαζε φωτιά, αλλά δεν καταστρεφόταν από τη φωτιά, αλλά και η λαβίδα που είδε ο προφήτης Ισαΐας, που είδε ένα από τα Σεραφείμ να παίρνει τον άνθρακα από το θυσιαστήριο διαμέσου αυτής της λαβίδας. Και αυτή δεν είναι πάλι παρά η υπεραγία Θεοτόκος, όπως και στην περίπτωση της Βάρτου. Προεικονίζεται η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία δέχθηκε μέσα της το πύρ της θεότητος και δεν κατεκάει. Έτσι και με το όραμα του πρώτη Ισαΐου, η λαβής είναι η πάλι η υπεραγία Θεοτόκος, η οποία συνέλαβε το θείο πύρ απειρπολίτως, δηλαδή δέχθηκε μέσα της το θείο πύρ, τη θεότητα, χωρίς να κατακαεί. Ποιος δεν εξεύρει πως καθώς εκεί εις τον Ισαΐα, έτσι και εδώ υπηρέτησε ο Αρχάγγελος Γαβριήλ στη σύλληψη της Παρθένου και πως με το μέσον αυτής ίνωσε τον έρωτα την αμαρτία του κόσμου με το ανθρώπινο γένος και με την ένωση αυτή μας εκαθάρισε. Η Παναγία μας λοιπόν είναι η λαβής που συνέλαβε τον άνθρακα, τον Κύριο μας ο Χριστό, ο οποίος μας εκαθάρισε, όπως τότε εκαθάρισε το χείλι του προφήτου. Λοιπόν, εκ τούτων απάντων συμπεραίνομαι πως μόνη η Παρθένος είναι μεθόριο ανάμεσα στην κτιστή και στην άκτιστη φύση και κανείς δεν μπορεί να έρθει προς τον Θεό παρά διαμέσου αυτής και του εξ αυτής γεννηθέντος μεσή του Χριστού. Και κανένα χάρισμα δεν μπορεί να δοθεί μήτε στους αγγέλους, μήτε στους ανθρώπους, παρά διαμέσου της. Και καθώς δεν μπορεί την Άς να δει το φως και τας ακτίνας του ηλίου, αν ίσως δεν είναι ο καθαρός αέρας, δεν είναι μέσος ο καθαρός αέρας ή κάποιο άλλο σκεύος γυάλινο και καθαρό, τέτοιας λογής δεν μπορεί την Άς να ανανεύσει στον Θεό και να λάβει καμία χάρη παρά εξ διαμέσου της Παρθένου, της όντως Θεοφόρου και Πολυφώτου Λιχνίας, διότι κατά το ψαλμικό ο Θεός εν μέσω αυτής και ούς ελευθίσεται. Είδε και τα χαρίσματα 2 δεκατομέτρων της προς Θεόν αγάπης και όποιος αγαπά τον Υιόν αγαπάται και παρά του Θεού, του Υιού και παρά του Πατρός του και γίνεται κατοικητήριο μυστικό κατά την δεσποτική απόφαση, ποιος άλλος μπορεί να αγαπήσει τον Υιόν περισσότερο από την μητέρα του. Λοιπόν, η Παρθένος, ό των υπερνού χαρισμάτων, όλη φέρει εγκάτοικον στην ψυχή της την άκτιστον τριάδα, της οποίας τον ένα εργαστρή συνέλαβε ασπόρος και Παρθένος ούσα εγέννησε απόνος. Καθώς δε διαμέσου της Παρθένου εφάνει ο Θεός στη γη και με τους ανθρώπους συναναστράφη, εκείνος που ήταν αθεώρητος πριν από αυτήν από όλους, τέτοιας λογής και στα μέλλοντα ατελέφθητο αιώνα, κάθε έλαμψης και θεία φωτοφάνεια, κάθε αποκάλυψης των δύο μυστηρίων και κάθε ιδέα των πνευματικών χαρισμάτων, χωρίς της Παρθένου, είναι εις όλους τους μακαρίους αχώρητος, είναι αδύνατος δηλαδή. Καμία θέα, καμία θεοπτία, καμία φωτοφάνεια, καμία αποκάλυψη. Όλα αυτά είναι αδύνατα χωρίς την Παρθένου και εις τον παρόντα αιώνα και εις τον μέλλοντα. Πρώτη γάρ διαμέσου της το κάμνει και εις τους άλλους χωριτών. Διαμοιράζουσα ταύτα εις τον καθένα κατά αναλογία και το μέτρο της αρετής και καθαρότητος αυτού. Και λοιπόν συμπεραίνεται πως η Παρθένος είναι ο ταμείας και πρίτανης του πλούτου και των χαρισμάτων της θεότητος και πως αυτήν αποβλέπουση και τον και πως αυτήν αποβλέπουση τα πάντα και όλοι ευλογούμαστε και οι άνθρωποι και οι άγγελοι διαμέσου της υπεραγίας Θεοτόκου. Ας την παρακαλούμε λοιπόν, ας προσευχόμεθα, ας αγαπούμε και ας προσκυνούμε το μεγαλείο της και έτσι αγωνιζόμενοι να μιμηθούμε έστω λίγο την ζωή της που είχε αυτή την
υπερφύση, καθαρότητα και ταπείνωση, να αξιωθούμε κι εμείς της Βασιλείας του Θεού. Τες αυτής Αγίας Πρεσβείας Χριστού Θεός, ελέησον και σώσον μας. Αμήν.